Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Ακόμη μια φορά θα προσπαθήσουμε να πούμε, θα θέλουμε να πούμε, ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την ερμηνεία, την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ πιστέψαμε και θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές είμαστε που μαθητεύουμε στο Λόγο του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με εσάς όλα τα ζητήματα τα οποία σας και εμάς απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την αγαπητή Έλλη. Μπορεί μια αδελφή να γίνει παρένθετη μητέρα? Παρένθετη μητέρα, έψαξα και βρήκα γιατί δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, σημαίνει όταν ένα ζευγάρι δεν μπορούν να τακτοποιήσουν για λόγους ιατρικούς, τεχνικούς θα λέγαμε, σωματικούς. Υπάρχει η τεχνική, η επιστήμη, όπου μπορεί να πάρει ο γιατρός το σπερματοζωάριο από τον άντρα, το άριο από τη μητέρα, από τη γυναίκα, και να το γονιμοποιήσει και να το θέσει στη μήτρα μιας άλλης γυναίκας, η οποία θα το μεγαλώσει και θα το γεννήσει. Αυτή η άλλη γυναίκα λέγεται παρένθετη μητέρα, η οποία μεγαλώνει μέσα στη μήτρα της, μέσα στα σπλάχνα της, το γονιμοποιημένο σπερματοζωάριο ενός ανδρός και το άριο της γυναίκας του. Θεολογικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν κράτη στα οποία δεν επιτρέπεται, όπως είναι η Ιταλία, η Αυστραλία και η Ισπανία και η Κίνα. Δεν επιτρέπεται, γιατί αυτό γίνεται πια με τη μορφή του εμπορίου και όχι με τη μορφή της φιλανθρωπίας, εκ μέρους των γυναικών που γίνονται παρένθετες μητέρες. Αντιθέτως, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γαλλία και στη Γερμανία επιτρέπεται, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Στην Ελλάδα αυτή η τεχνική επιτρέπεται. Επιτρέπεται από το 2005. Και έτσι και από την άποψη των γραφών πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού κυοφορείται μέσα στα σπλάχνα μιας άλλης γυναίκας το γονιμοποιημένο, ο άριο μιας γυναίκας από το σπερματοζωάριο του άντρα της. Εάν συμβεί κάτι άλλο, δηλαδή εάν πάρει το σπερματοζωάριο του άντρα και το γονιμοποιήσει με το άριο της παρένθετης μητέρας, τότε αυτό νομίζω ότι με βάση τις γραφές δεν επιτρέπεται, γιατί είναι μια μορφή μοιχείας ή και πορνείας ακόμη, κάτι που είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όταν γεννιέται ένα παιδί, όχι από τον πατέρα και τη μητέρα, δύο παντρεμένους ανθρώπους δηλαδή. Περισσότερα δεν μπορώ να πω, και μάλιστα με επιφύλαξη τα λέω όσα λέω, σαν γνώμη το λέω, βεβαίως στηριζόμενος στο Λόγο του Θεού όσο είναι δυνατόν, και περισσότερο στην ομοθεσία των ανθρώπων, γιατί πρέπει να είμαστε
να πειθόμεθα στην νομοθεσία του κράτους μας. Έτσι, αυτό είναι εντολή του Θεού. Και τρίτον, στην προσωπική μου γνώμη. Αυτά έχω να πω, αγαπητοί φίλοι Έλλη, και ήθε να είναι σωστά και ο Κύριος να συμμαρτυρήσει σε αυτά. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτηση από τον φίλο μας, τον αδελφό μας, τον Νικόλαο. Μου έκαναν μια ερώτηση, διαβάζω, μου έκαναν μια ερώτηση και δεν μπόρεσα να τους απαντήσω γι' αυτό. Ρωτάω εσάς μήπως και γνωρίζετε. Στις Παροιμίες 4-3 ποιος είναι αυτός που μιλάει, ο Σολομώντας? Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν μονογενής του Δαβίδ και της Βυρσεβέα, γιατί είχε και άλλα αδέλφια. Και μου είπε πως αυτός που μιλάει είναι ο Ιησούς Χριστός και πως τα αδέλφια που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρονται σε σαρκικά αδέλφια, αλλά σε συγγένεια. Ευχαριστώ προκαταβολικά, να είστε ευλογημένοι για το έργο σας. Ναι, αγαπητέ Νικόλα, να διαβάσουμε από τις Παροιμίες, από το 4ο κεφάλαιο και από το 1ο εδάφιο. Ακούσατε τέκνα, παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση, διότι δίδω εις εσάς καλήν διδασκαλία, μη εγκαταλείπετε το νόμο μου, διότι κι εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της πιτρός μου. Και με εδίδασκε και μη έλεγε να σκρατεί η καρδία σου τους λόγους μου, φύλατε τα συντολάς μου και θέλεις ζήσει. Πρώτα πριν αναφερθούμε για ποιον αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, δηλαδή αν πράγματι είναι ο Σολομώντας ή ο Ιησούς Χριστός, θα κάνω μία διόρθωση στη μετάφραση του Βάμβα. Στο 3 εδάφιο γράφει: διότι και εγώ εστάθην Υιός της μητρός μου αγαπητός και μονογενής εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Και στο 70 αλλά και στο Μασορίτικο η λέξη μονογενής δεν υπάρχει. Στη μεν μετάφραση του 70 αναφέρεται σαν υπάκουος, εις δε την μετάφραση το Μασορίτικο αναφέρεται ως τρυφερός. Άρα λοιπόν τη λέξη μονογενής πρέπει μάλλον να τη διαγράψουμε και να αντικαταστήσουμε. Εάν θέλουμε με την μετάφραση των 70 με τη λέξη υπάκουος, αν θέλουμε με τη μετάφραση του Μασορίτικου κειμένου με τη λέξη τρυφερός. Τώρα, για το ποιος είναι, διαβάζω από το 1ο κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο: Παροιμίες Σολομώντος, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, για να γνωρίσει κάποιος σοφία και παιδεία, για να εννοήσει λόγους φρονήσεως, για να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Ο συγγραφέας λοιπόν αυτού του βιβλίου, σαν άνθρωπος, είναι ο Σολομών. Άρα το πιθανότερο να αναφέρεται για τον εαυτό του ο Σολομών, καθώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοφία, αλλά σοφία όπως λέγει και στον Εκκλησιαστή, που επίσης είναι γραμμένο από τον Σολομώντα. Διαβάζω από τον Εκκλησιαστή 1ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο: «Εγώ ο Εκκλησιαστής εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ και έδωκα την καρδία μου ώστε να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γινωμένων υπό των ουρανών». Η σοφία λοιπόν του Σολομώντος που εδόθη από το Θεό μοναδική σε τελειότητα, σε πληρότητα, αφορά όμως την υπό των ουρανών σοφία, δηλαδή δεν έχει αποκάλυψη της βασιλείας του Θεού, της υπέρ των ουρανών σοφίας, της ουράνιας σοφίας. Είναι παρακυριουμέν, αλλά είναι υπό των ουρανών δε. Είναι για τη σοφία, τη γήινη, την ανθρώπινη, τη φυσική σοφία. Άρα λοιπόν, το πιθανότερο να εννοεί ο συγγραφεύς εδώ ο Σολομών, ο οποίος έγραψε το βιβλίο αυτό βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου, γιατί όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, βεβαίως το Πνεύμα το Άγιο, θα τολμούσα να πω την έκφραση, το υπαγόρευσε, το έβαλε στην καρδιά του πιο σωστά και εγγράφει, αλλά αναφέρεται στην σοφία την υπό του ουρανών και αναφέρεται προφανώς στην σοφία του Σολομώντα. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι είναι παραβολικά για τον Ιησού Χριστό, και πάλι η μετάφραση μονογενής είναι λάθος, γιατί πράγματι εστάθην ο Ιησούς Χριστός Υιός του Πατρός, αγαπητός και υπάκουος ενώπιον της μητρός μου, καθώς είναι γεγραμμένο
στο βιβλίο το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο δεύτερο, β' και στο εδάφιο 50, και αυτοί δεν ενόησαν το λόγο τον οποίον ελάλησαν προς αυτούς, 51, και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθε εις Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς, δηλαδή και στον νομιζόμενο πατέρα του τον Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του την Μαρία. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είναι παραβολή το εδάφιο αυτό, τότε αναφέρεται για τον Ιησού Χριστό, όπου είναι Υιός του Πατρός και της Μητρός, αγαπητός και υπάκουος για μεν τους εβδομήκοντα και τρυφερός για σδέ τους το μασορίτικο. Το πιθανότερο να είναι το σωστότερο, εμένα μου φαίνεται ότι είναι το υπάκουος, γιατί αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη, όπως διαβάσαμε, ότι είναι υποτασσόμενος των γονέων του, δηλαδή του νομιζομένου πατρός του, του Ιωσήφ, και της μητρός του, της Μαριάμ. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας φίλε Νικόλαε, ο Θεός να είναι μαζί σου. Να συνεχίσουμε με μια φίλη μας. Καλησπέρα σας και ευλογημένο μήνα. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Υπάρχει στην Αγία Γραφή διάκριση μεταξύ λατρευτικού προσκυνήματος και τιμητικού προσκυνήματος? Ποιον πρέπει να προσκυνάμε λατρευτικά και ποιον τιμητικά? Ο Κύριος αναφέρει, δεύτερη ερώτηση. Ο Κύριος αναφέρει στην Αγία Γραφή ότι όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα τον αναστήσει την εσχάτη μέρα. Η Ανάσταση των Αποθανόντων εν Χριστώ θα γίνει δηλαδή την εσχάτη μέρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας? Ποια εννοεί εσχάτη μέρα ο Κύριός μας? Σας ευχαριστώ. Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, στην πρώτη ερώτησή σου, αν υπάρχει στη Γραφή διάκριση μεταξύ λατρευτικού προσκυνήματος και τιμητικού προσκυνήματος, τελικά ποιον πρέπει να προσκυνάμε λατρευτικά και ποιον τιμητικά? Εγώ μέσα από τη Γραφή, χωρίς να λέω όμως ότι έχω απόλυτο δίκιο, δεν έχω δει πουθενά, μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ δεν το έχω δει, δεν το έχω προσέξει, δεν το θυμάμαι να υπάρχει τιμητικό προσκύνημα. Υπάρχει να τιμάμε τους γονείς μας, τον πατέρα μας και τα μητέρα μας, μέσα από την εντολή του Λόγου του Θεού, για να μας γίνει καλό και να είμαστε, και να είμαστε μακροχρόνια. Υπάρχει να τιμάμε, και μάλιστα με διπλασία μερίδα τιμής, τους προεστώτες μας, τους ανθρώπους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία, και μάλιστα με διπλάσια τιμή αυτούς που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού, αλλά προσκύνημα τιμητικό δεν έχω δει πουθενά και μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει. Λατρευτικό προσκύνημα έχω δει πάρα πολλές φορές, και μάλιστα να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και δύο εδάφιο, όταν οι μάγοι, οι σοφοί δηλαδή από τον Ανατολόν, ήλθαν στα Ιεροσόλυμα, λέγοντες στο δεύτερο κεφάλαιο και στο δύο εδάφιο, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήρθομεν να προσκυνήσομεν αυτόν». Βέβαια, ο βασιλεύς των Ιουδαίων είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα αυτόν πρέπει να τον προσκυνούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο διαβάζω από το 8 εδάφιο, «Και παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, εις όρος πολύ υψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών, και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, αν πεσόν προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπα για σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Είναι γεγραμμένο λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το επιβεβαιώνει και ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν μπορούμε να λατρεύουμε και να προσκυνούμε κανέναν άλλον παρά μόνο Κύριον τον Θεόν μας, Κύριον τον Θεόν του ουρανού και της γης. Πολλές φορές θα δούμε βέβαια ανθρώπους να προσκυνούν τον Χριστό, αλλά θέλω να δούμε ιδιαίτερα έναν στο κατά Μάρκον, ας πάμε, Ευαγγέλιο, όταν τον πλησιάζει ένας νέος πλούσιος, και διαβάζω στο 17 εδάφιο από το γιώτα κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. «Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμε τις και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού», στο κατά Ματθαίον λέει «και προσκυνήσας», λέγει η ρώτα αυτών,
Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιων? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Όσοι λοιπόν πήγαιναν και προσκυνούσαν τον Ιησού Χριστόν, επειδή ο Κύριος μας ήξερε πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο αυτός ο πλούσιος, αλλά και άλλα πολλά χαρακτηριστικά υπάρχουν που προσκυνούσαν αυτόν, και οι μαθητές εν τέλει προσκύνησαν πολλές φορές τον Ιησού Χριστόν, γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθινός Θεός, και αποδέχεται την προσκύνηση. Σε αντίθεση όμως με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, που ήταν εδώ επί της γης τον καιρό της αρκός αυτού, στις πράξεις των Αποστόλων δεν φαίνεται πουθενά να προσκυνείται άνθρωπος, ιδιαιτέρως δε αν πάμε στις πράξεις των Αποστόλων στο Ι' κεφάλαιο, εκεί όπου ο Θεός κανονίζει ένα πάρα πολύ ωραίο ραντεβού με τον Απόστολο Πέτρο στον Κορνήλιο, και τελικά ο Απόστολος Πέτρος πηγαίνει στο σπίτι του με οδηγία Πνεύματος Αγίου αλλά και με εντολή Θεού από τους αγγέλους. Γράφει στο 25 εδάφιο ο Λόγος του Θεού, «Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος στη συνάντησην αυτού, έπεσεν επί τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν αυτόν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν, λέγον σηκώθητη, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι». Άρα ο Πέτρος δεν δέχεται άνθρωπος να προσκυνάει άνθρωπο, κανέναν άνθρωπο να προσκυνάει τον ίδιο, τον Απόστολο Πέτρο. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται στη Γραφή να αποδέχονται οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού προσκύνηση, ούτε λατρευτική ούτε τιμητική, από οποιονδήποτε άνθρωπο. Σε καμία όμως περίπτωση. Μάλιστα, αν πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και διαβάσουμε από το 23 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου, όταν ο Κύριος μας μιλάει στην Σαμαρίτισσα, λέγει, «Σεις προσκυνείτε», στην ερώτηση της Σαμαρίτισσας, «Πού πρέπει να προσκυνούμε, εδώ στο όρος Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα, τον Πατέρα Θεό?» Ο Κύριος μας απάντησε, «Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα, πώς, εμπνεύματι και αληθεία, με το Πνεύμα το Άγιο και με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Διότι, συνεχίζει, ο Πατήρ τιούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν». Τους προσκυνούντας Αυτόν, ο Πατέρας ζητάει να τους προσκυνάνε σαν αληθινοί προσκυνητές, εμπνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Και τέλος, εάν πάμε στην Αποκάλυψη και διαβάσουμε από το 8 εδάφιο, διαβάζω ΚΒ 8 κεφάλαιο, 8 εδάφιο, ΚΒ 22 κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Και εγώ Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας, ότε ήκουσα και είδων, έπεσα εγώ Ιωάννης να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος σε με ταύτα. Και ο άγγελος λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο, διότι και εγώ ο άγγελος είμαι σύντουλός σου και σύντουλος των αδελφών σου, των προφητών, και σύντουλος των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, μόνο των Θεών προσκύνησον». Άρα λοιπόν, μέσα από τη Γραφή φαίνεται ότι ο Θεός δεν θέλει να προσκυνάμε ούτε λατρευτικά ούτε τιμητικά κανέναν άνθρωπο παρά μόνο το Θεό, αλλά ούτε και αγγέλους. Και ο άγγελος δεν δέχεται την προσκύνηση, οι άγγελοι του Θεού δεν δέχονται την προσκύνηση από τους ανθρώπους, και ο άνθρωπος δεν πρέπει να δέχεται την προσκύνηση από ανθρώπους. Γιατί η προσκύνηση και η λατρεία ανήκει μόνο στον παντοδύναμο Θεό. Τον Θεόν θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να τιμάμε ανθρώπους. Η Γραφή μας περιγράφει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν σημαίνει προσκύνησέ τους. Τίμα τον πατέρα σου, δηλαδή φρόντισέ τον,
να εκφέρεις και να το φανερώνεις και να το αποκαλύπτεις του πατέρα σου και της μητέρας σου το σεβασμό σου, την αγάπη σου, με λόγια και με έργα έμπρακτα, ακόμα τίμα και τους προϊστώτες σου στην εκκλησία, με διπλάσια μερίδα τιμής αυτούς που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού, αλλά όχι να τους προσκυνείς. Τον Θεόν προσκυνούμε και Αυτόν μόνον λατρεύουμε, κατά το Λόγο και την εντολή του Θεού. Στην δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητοί μας φίλοι, λες, ο Κύριος αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, 6 κεφάλαιο και στο 53 εδάφιο. Και είπε λοιπόν σε αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εαυτής. Ωστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Και η ερώτησή σου είναι, η Ανάσταση των Αποθανόντων Χριστό θα γίνει δηλαδή την έσχατη ημέρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας? Ποια εννοεί εσχάτη ημέρα ο Κυριός μας? Σας ευχαριστώ. Ο Θεός έχει, ο Λόγος του Θεού περιγράφει πολλές μέρες σαν έσχατες και εξαρτάται από αυτούς που τη ζουν. Για την Εκκλησία του Χριστού η έσχατη ημέρα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας για την οποία αναφέρεται. Για όλους τους υπόλοιπους των οποίων τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, η έσχατη μέρα είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Για την κρίση του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη, αλλά και όλων των ανθρώπων που έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο δεξί μέτωπο, η έσχατη μέρα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Και για όλους τους ανθρώπους, ότι ο Χριστός τα κρίνει ζώντες και νεκρούς, η έσχατη μέρα είναι στην τελευταία κρίση, μετά τα 1000 χρόνια δηλαδή από την μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου θα στηθεί ο θρόνος ο Λευκός και εκεί θα μαζευτούν αφενός μεν οι νεκροί, όλοι οι νεκροί, ας το δούμε όμως από μέσα πώς το λέει, από το κάπα κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. «Κίδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδων τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους συσταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ενύχθησαν και βιβλίων άλλων ενύχθη το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών». Άρα λοιπόν η έσχατη μέρα για την Εκκλησία είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και σημαίνει έσχατη μέρα γιατί τελειώνει η ζωή των αποθανόντων εν Χριστώ και των ζώντων εν Χριστώ, τελειώνει η ύπαρξη, η ζωή εδώ στη γη. Έρχεται η μεταμόρφωση για τους νεκρούς τους αποθανώντας εν Χριστώ η Ανάσταση και για τους ζώντας εν Χριστώ η μεταμόρφωση, η αρπαγή της Εκκλησίας. Που γίνεται από τον Χριστό, που κατεβαίνει από τον ουρανό. Η εσχάτη μέρα για όλους τους υπόλοιπους των οποίων τα ονόματα βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, δηλαδή Παλαιά Διαθήκη, εσφαγμένη της εφταετίας και τα έθνη τα οποία δεν εγνώρισαν το Λόγο του Θεού και σώθηκαν από τη συνείδησή τους και από τους διαλογισμούς τους, η έσχατη μέρα είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία που είναι η οριστική Ανάστασης, πρώτη Ανάστασης που τελειώνει η πρώτη Ανάστασης όλων των ανθρώπων που θα βρεθούν στον ουρανό για να λάβουν μέρος στο γάμο του Αρνίου, του Χριστού και της Εκκλησίας δηλαδή, του γάμου του Αρνίου και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η νύμφη που αρπάχθηκε πριν την εφταετία και οι φίλοι του νυμφίου είναι αυτοί που επισυνάχθησαν από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, στο τέλος της εφταετίας. Η τελευταία μέρα για τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη είναι η Δευτέρα Παρουσία, γιατί ζώντες θα ρυφθούν στη γέννα του πυρός, όπου εκεί θα βασανίζονται εις τους αιώνες των αιώνων. Και η τελευταία μέρα όλων των ανθρώπων, η τελική κρίση, είναι μετά τα 1000 χρόνια, αφού δεθεί ο διάβολος και λυθεί στο τέλος των 1000 ετών, όπου θα στηθεί ο θρόνος ο Λευκός ο Μέγας, θα μαζευτούν όλοι οι νεκροί, των οποίων τα ονόματά τους είναι γραμμένα στα βιβλία. Κατά τα έργα τους θα κριθούν και θα ρυφθούν και αυτοί στη γέννα του πυρός. Όσον δε τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα αρπαχθούν
εις απάντηση, θα, συγγνώμη, θα, ανα, θα, 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 θα σταλούνε στην Βασιλεία του Θεού, καθώς λέει ο Χριστός, έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την Βασιλεία την ετοιμασμένη για σας, προκαταβολής κόσμου. Αυτές είναι οι έσχατες ημέρες ανά κατηγορία ανθρώπων, αγαπητοί μου φίλοι. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Συνεχίζουμε με τον αγαπητό μας τον Γιάννη. Διαβάζω. Αγαπητοί αδελφοί, γεια σας. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη στο έργο σας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς ερμηνεύετε το εδάφιο Ισαΐας 45:7. Πάμε να το δούμε, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ο ποιήσας το σκότος. Ο ποιών ειρήνη και ο κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Μάλιστα. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς ερμηνεύεται το εδάφιο Ισαΐας 45:7 και πώς ερμηνεύεται το εδάφιο Ιάκωβος 1:13. Για να το δούμε και το Ιάκωβος Α13. Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών. Μάλιστα. Έρχονται, συνεχίζω, έρχονται αυτά τα δύο εδάφια σε σύγκρουση? Όταν έρχεται κάτι κακό στη ζωή κάποιου ή ακόμη και ένα μεγάλο κακό χωρίς να υπάρχουν άμεσες και φανερές ευθύνες στο άτομο ή σε άτομα, πώς μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με το εδάφιο 45:7 αλλά και με το εδάφιο Θρήνη 3:37, για να το διαβάσουμε και αυτό, Θρήνη 3:37. Τι λέγει, τι και γίνεται χωρίς να προστάξει αυτό ο Κύριος? Εκ του στόματος του υψίστου δεν εξέρχονται τα κακά και τα αγαθά. Μάλιστα. Συνεχίζω. Αλλά με το εδάφιο, και με το εδάφιο 3:37 δεν υπάρχει συμμετοχή του Θεού. Το εδάφιο Ιάκωβος 1:13 ακυρώνει το εδάφιο 45:7. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Πολύ σοβαρή ερώτησή σου, αγαπητέ. Θα δούμε όμως τώρα το χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι φως. Αλλά, αν πάμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο ΙΒ και στο 29, γράφει ότι διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων σε ποιους? Σε αυτούς που καταφρονούν το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι και κριτής. Στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει ότι είναι και εκδικητής. Για να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής της Δευτέρας του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και το εδάφιο 6. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσους σας θλίβουσιν, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εμπειρή φλογός κάμνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτινε θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Ο Θεός λοιπόν είναι αγαθός, είναι αγάπη, είναι φως, είναι δίκαιος, αλλά εν τέλει θα κρίνει και όλη την οικουμένη όταν την τελευταία μέρα θα έρθει η Ανάσταση στον νεκρό και την κρίση θα την κάνει δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος σαν το ποιμένα θα βάλει τα πρόβατα εκ δεξιών, όπως βάζει ο ποιμένας τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών. Και διαβάζω από το ΚΕ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και το 31 εδάφιο. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουν συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι. Και θέλουν χωρίσει και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού,
τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που κρίνει ζώντες και νεκρούς, τότε ο βασιλεύς θα λυπεί προς τους εκ δεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και θα στραφεί μετά εις τους εξ αριστερών, για να μην το διαβάσω όλο, και θα πει «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη στο πύρ το εξώτερον, το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Και θέλουσε να πέλθει η εκ δεξιών η ζωή αιώνιον, η δίκαιη, η δε άδικη εξ αριστερών η σκόλαση αιώνιον. Άρα ο Θεός κάνει και εκδίκηση, είναι και πυρ καταναλύσκων, γιατί θα έρθει η στιγμή της δικαιοσύνης του, όπου θα διαχωρίσει τους δίκαιους από τους ασεβείς. Είναι το τέλος της υποθέσεως. Άρα λοιπόν ο Θεός στο βιβλίο του Ισαΐα πράγματι είναι αυτός που δημιούργησε το σκότος αλλά και το φως. Είναι αυτός που δημιουργεί το καλό αλλά και το κακό. Δημιούργησε τη Νέα Ιερουσαλήμ, την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του, αλλά δημιούργησε και την αιώνια κόλαση. Τι δημιούργησε, αυτός τα δημιουργεί όλα. Και δεν γίνεται τίποτα που ο Θεός δεν το επιτρέπει ή δεν το ξέρει. Γιατί μέσα στο Θεό υπάρχουν τα πάντα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αντιφάσκει ο Λόγος του Θεού, εάν διαβάσουμε από την επιστολή του Ιακώβου το πρώτο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, που καλό είναι να το προσέξουμε. Λέγει, μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Εκτός όμως από το Θεό υπάρχει και ο διάβολος, ο ενάντιος, ο οποίος αγωνίζεται να γκρεμίσει τον άνθρωπο, την πίστη του ανθρώπου και να τον κερδίσει από τον Χριστό. Είναι ο πειράζων τους ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν μέσα, επιστρέφω στο Θεό, ο Θεός μέσα στη δικαιοσύνη του αλλά και στην αγάπη του επιτρέπει, μάλλον φέρνει στον άνθρωπο δοκιμασίες. Και οι δοκιμασίες έρχονται για την παιδεία, για να αναβαθμίσει τον άνθρωπο. Έρχονται για την καρποφορία, να καρποφορήσει ο άνθρωπος. Και έρχονται και για το έλεος, να προφυλάξει τον άνθρωπο. Θα τα κάνει όλα ο Θεός. Γι' αυτό όταν έρχεται κάποιο κακό, που δεν φταίει η αμαρτία του ανθρώπου, τότε αυτό ξέρουμε ότι προέρχεται από το Θεό, για κάποια μεγάλη ευλογία. Είτε για την παιδεία, επαναλαμβάνω, για να αναβαθμίσει ο Θεός τον άνθρωπο στη σχέση του μεταξύ του, να τον αυξήσει πνευματικά, είτε για την καρποφορία, μέσα από την ταλαιπωρία του ανθρώπου, από το σταυρό του ανθρώπου, να του δώσει καρπό πολύ και ο καρπός του να μένει. Ταλαιπωρείται η γυναίκα από τον άπιστο άντρα της, γιατί ο Θεός θέλει να σώσει τον άντρα της και τα παιδιά της. Ο σταυρός της, που όμως θα φέρει ευλογία. Είτε για το έλεος αυτού. Δηλαδή προχωράς με το αυτοκίνητο, σκάει το λάστιχο και λες, μα Θεέ μου, αφού δεν έκανα τίποτα, γιατί να σκάσει το λάστιχο τώρα που πηγαίνω. Υπάρχει έτυχε, δεν υπάρχει τύχη στα πράγματα του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν υπάρχει τυχαίο γεγονός. Υπάρχει κατά συγκυρία, δηλαδή ο Θεός το προκαλεί. Αλλά γιατί το επέτρεψε ο Θεός, γιατί το έκανε ο Θεός να σκάσει το λάστιχο? Γιατί παρακάτω υπάρχει μια μεγάλη καραμπόλα που θα σκοτώνονταν. Τρεις λοιπόν είναι οι λόγοι που φέρνει τις δοκιμασίες ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Παιδεία, για την αναβάθμιση του ανθρώπου, για την εκπαίδευση του ανθρώπου. Καρποφορία, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία να φέρει καρπό πολύ. Αλλά και το έλεος να προφυλάξει τον άνθρωπο, του φέρνει ένα κακό για να τον προφυλάξει τον άνθρωπο από ένα πολύ 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 μεγαλύτερο κακό.
Αλλά όπως είπαμε υπάρχει και ο διάβολος, ο πειράζω, ο οποίος αγωνίζεται να γκρεμίσει τον πιστό από την πίστη και να τον απομακρύνει από τον Χριστό. Ο Θεός δεν επιτρέπει να πειραστεί ο άνθρωπος πάνω από τις δυνάμεις του και το λέει πάρα πολύ καθαρά στην επιστολή προς Κορινθίους, λέγοντας στο κεφάλαιο Ι και στο εδάφιο 13. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Τι θα πει ανθρώπινος, που να τα αντέχει ο άνθρωπος. Δεν αφήσει τον διάβολο να σου φέρει πειρασμό που δεν μπορείς να τον αντέξεις. Και εξηγεί. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει να σας αφήσει να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Να μπορέσετε τελικά να υποφέρετε. Τον πειρασμό τον φέρνει ο διάβολος, επιτρέπει ο Θεός το διάβολο να πειράξει περιορισμένα τον άνθρωπο και εξηγεί γιατί ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο του κεφάλαιο και στο δύο εδάφιο, πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν πέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Αν πέσετε λοιπόν σε διαφόρους πειρασμούς να χαίρεστε. Γιατί? Γιατί γνωρίζετε ότι καθώς πέφτετε σε διαφόρους πειρασμούς τούτο γίνεται για τη δοκιμασία της πίστεώς σας. Γιατί θα δοκιμαστεί η πίστη σας στο Θεό. Για να δοκιμαστεί η πίστη σας στο Θεό. Και η δοκιμασία της πίστης σας εργάζεται υπομονή. Όσο δοκιμάζετε η πίστη σας, τόσο αυξάνει η υπομονή σας. Και η υπομονή σας έχει έργο τέλειον για να μπορείτε να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας τις μηδέν ελπίες. Άρα ο Θεός επιτρέπει το διάβολο να πειράξει τους ανθρώπους, αλλά με πειρασμό ανθρώπινο που αντέχεται από τον άνθρωπο. Και είναι έτοιμος να κάνει και την έκβαση για να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να μπορεί να υποφέρει. Όμως τώρα πώς εργάζεται ο πειρασμός, μας το εξηγεί στο 13 εδάφιο, όπως μας είπες αγαπητέ Γιάννη. Μη δεις πειραζόμενος, όποιος πειράζεται, που κατά τον Ιάκωβο, τον Απόστολο Ιάκωβο πρέπει να χαίρεται γι' αυτό, να μην σκέφτεται και να μην λέει ότι από Θεού πειράζομαι. Όχι, ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Αλλά και δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς. Είναι απείραστος κακών και δεν πειράζει κανέναν. Είναι αγαθός ο Θεός. Δεν έχει καμία σχέση με τους πειρασμούς. Βλέπει το διάβολο που πάει να πειράξει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να τον πειράξει τον άνθρωπο πιο πολύ από ό,τι μπορεί να αντέξει, γιατί και αυτό που τον αφήνει να τον πειράξει το κάνει για το καλό του ανθρώπου. Για να δοκιμαστεί η πίστη του, η δοκιμασία της πίστης να εργαστεί υπομονή και η υπομονή να έχει έργον τέλειον, ώστε ο άνθρωπος να είναι ολόκληρος και τέλειος, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Τώρα μας εξηγεί τη διαδικασία του πειρασμού. Πρώτα μην νομίσεις και κανείς να μην νομίσει ότι ο άνθρωπος πειράζεται από το Θεό. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν άνθρωπο και δεν μπορεί κανείς ούτε ο διάβολος να πειράξει το Θεό. Αλλά τι συμβαίνει? Πειράζεται όμως καθένας από εσάς από τη δική του επιθυμία, παρασυρώμενος και τελεαζόμενος. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, θα βρούμε ένα ψάρα, ο οποίος βάζει ένα κατάλληλο δόλωμα για να προσκαλέσει, να δελεάσει τα ψαράκια. Το κατάλληλο δόλωμα για τα συγκεκριμένα ψάρια. Το ψάρι λοιπόν βλέπει το δόλωμα. Αρχίζει και γεννάται η επιθυμία, παραβολικά το λέω, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο διάβολος βάζει το δόλωμα. Δελεασμός, τρομοκρατία, αυτές οι μεθοδίες του διαβόλου. Κατηγόρια και πλάνη. Βάζει πλάνη, κατηγόρια, δελεασμό, φόβο, το βάζει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τώρα με βάση τις επιθυμίες του αρχίζει, παρασύρεται και δελεάζεται. Δηλαδή, κάποιος είναι ευαίσθητος, καθώς λέει η Γραφή, απ' την ευκόλως εν περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Είναι ευαίσθητος σε αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία. Ποια? Την πορνεία, την κλεψιά, το ψέμα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σαν αμαρτία. Του βάζει το αντίστοιχο δόλωμα. Αν κάποιος είναι κλεπτομανής, θα του βάλει ένα πορτοφόλι μπροστά του. Αν κάποιος είναι ψεύτης, θα τον φέρει σε κατάσταση που να πρέπει να πει ψέματα.
Αν κάποιος είναι πόρνος, θα του φέρει μια όμορφη κοπέλα. Έχει επιθυμίες σαρκός. Αν κάποιος έχει επιθυμίες οφθαλμών, θα του φέρει ένα ωραίο αυτοκίνητο που για να το πάρεις πρέπει να αμαρτήσεις. Πεις ψέματα, να κλέψεις. Αλλά του ρίχνει το δόλωμα. Η επιθυμία αρχίζει τον άνθρωπο στο συγκεκριμένο δόλωμα να τον παρασύρει και να τον δελεάζει. Εάν εκεί σταματήσει ο άνθρωπος και πήγε «Κύριε συγχώρεσέ με, το αίμα σου ελευθερώνεται». Βλέπει την καρδιά του να παρασύρεται, να δελεάζεται, παίρνει αυτός απόφαση και λέει «Χριστέ μου, το αίμα σου συγχώρεσέ, σώσε με, συγχώρεσέ με, τον ελευθερώνει ο Θεός». Αν όμως ο άνθρωπος δεν μετανοήσει άμεσα, τότε η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει μέσα στην καρδιά του. Αρχίζει δηλαδή η επιθυμία και συλλαμβάνεται και λέει «Ναι, ωραίο είναι αυτό, πρέπει να το κάνω». Αρχίζει και το επεξεργάζεται, αρχίζει και το σκέφτεται με την καρδιά του, με την επιθυμία του, με τη λογική του. Και αφού η επιθυμία συλλάβει, τότε γεννά την αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνει την απόφαση. Δηλαδή τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πρώτον, παρασύρεται και δελεάζεται. Δεύτερον, αρχίζει και το σκέφτεται. Το μελετάει, το ψάχνει, το ξανακοιτάει, φεύγει, το ξανακοιτάει, φεύγει, το ξανακοιτάει. Τρίτον, παίρνει την απόφαση. Θα κλέψω. Θα πάω στην αμαρτία. Θα κάνω την αμαρτία. Πήρε την απόφαση. Και το επόμενο βήμα είναι η αμαρτία εκτελεστήσα γεννάει θάνατο. Εκτελεί την αμαρτία και πεθαίνει. Δηλαδή τι σημαίνει θάνατο? Θάνατο πνευματικό, δηλαδή απομακρύνεται από την παρουσία του Θεού. Γίνεται ξένος από τον Θεό. Αυτά είναι τα βήματα του πειρασμού. Πειράζει ο διάβολος και χτυπάει την συγκεκριμένη επιθυμία σου. Η συγκεκριμένη επιθυμία σε οδηγεί να παρασύρεσαι και να δηλεάζεσαι πρώτον. Δεύτερον, η επιθυμία συλλαμβάνει, αρχίζει και το σκέφτεσαι. Μένει δηλαδή μέσα σου. Το συζητάς, το ξανασκέφτεσαι, το ξανασυζητάς, το διώγνεις, το ξαναφέρνεις, το διώγνεις, το ξαναφέρνεις. Τρίτον, παίρνεις απόφαση. Συλλαμβάνει η αμαρτία. Και τέταρτον, εκτελείται η αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εκτελών την αμαρτία, χάνεις το Θεό. Χάνεσαι από το Θεό. Απομακρύνεσαι. Όπως ακριβώς συνέβη με τον Αδάμ και την Εύα. Μία εντολή είχε ο Αδάμ και η Εύα. Μη φάτε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί αν φάτε, εξάπαντος θα πεθάνετε. Όχι το φυσικό άνθρωπο, που είναι αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή, αλλά το πνευματικό θάνατο, που είναι αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Υπήρχε η εντολή. Η Εύα γύριζε γύρω από το δέντρο αυτό. Το θεώρησε κέντρο του παραδείσου. Και εκεί την έπιασε και της ρίχνει το δόλωμα ο διάβολος. Αλήθεια, είπε ο Θεός. Πλάνη. Το δόλωμά του ήταν πλάνη, ψέμα. Αλήθεια, είπε ο Θεός, να μην φάτε από τον καρπό κανενός δέντρου. Η Εύα λέει, όχι, από όλα τα δέντρα. Αρχίζει την κουβέντα τώρα. Όχι, από όλα τα δέντρα ο Θεός είπε να φάμε. Μόνο από τον καρπό του δέντρου αυτού να μην φάμε. Της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί εξάπατος θα πεθάνουμε. Και τώρα η επίθεση του διαβόλου. Ψέματα, λέει ο Θεός. Δεν θα πεθάνετε. Αλλά είναι πονηρός ο Θεός. Ξέρει ότι αν φάτε θα γίνει το μη με αυτόν. Και δεν το θέλει. Και η Εύα άρχισε και το σκεφτότανε. Γυρίζει και κοιτάει τον καρπό. Λέει, φαίνεται νόστιμος, εύγευστος, φαίνεται ωραίος εις την όψη και φαίνεται ως δίδων σοφία. Το σκέφτηκε, το εργάστηκε, συνελήφθη η αμαρτία, απλώνει το χέρι, το κόβει και το τρώει. Εκτελέστηκε η αμαρτία. Και δεν είναι μόνο αυτό, απατηθήσα, υπάτησε και τον Αδάμ, έδωσε και στον Αδάμ να φάει. Εκτέλεσαν την αμαρτία, πέθαναν, δεν μπορούν να μείνουν πια στον παράδεισο. Κατεβαίνει ο Θεός, κρύφτηκαν. Αδάμ που είσαι, λέει, σε φοβήθηκα, λέει, που μα μέχρι τώρα δεν είμαστε κάθε διληνό μαζί, δεν ήσουνα η χαρά μου, δεν ήμουνα η χαρά σου, δεν συνομιλούσαμε. Τώρα γιατί κρύφτηκες, γιατί με φοβήθηκες? Γιατί αμάρτησα. Παρέβει την εντολή σου. Δεν μπορείς να μείνεις μαζί μου. Και τον έδιωξα από τον παράδεισο.
Πάει. Θάνατος. Πνευματικός θάνατος πια. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση ο πειρασμός με την υπόσταση του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι δίκαιος, αλλά η μακροθυμία του έχει όρια και θα έρθει η στιγμή που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς δια του Ιησού Χριστού. Βεβαίως το εδάφιο 1.13 δεν ακυρώνει την υπόσταση του Θεού. Είναι ο δημιουργός των πάντων. Είναι αυτός που έφτιαξε το φως, αλλά έφτιαξε και το σκοτάδι. Είναι αυτός που έφτιαξε τη βασιλεία των ουρανών, την Νέα Ιερουσαλήμ, αλλά έφτιαξε και την αιώνια κόλαση. Είναι αυτός που λέει και γίνεται. Είναι αυτός που είπε στον Νόε ότι επειδή η αμαρτία έφτασε στο πλήρες, θα καταστρέψω τον παλαιό κόσμο με είδωρ. Και ο Θεός όταν καταστρέφει, δεν καταστρέφει για να εξαφανίσει, αλλά καταστρέφει για να ξαναδημιουργήσει. Και θα καταστρέψει και τη γη αυτή, όλο το σύμπαν, με φωτιά στο τέλος. Αλλά θα δημιουργήσει νέα γη και νέους ουρανούς. Αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν μπαλώνει, δεν γιατρεύει. Συγγνώμη, δεν μπαλώνει, δεν διορθώνει. Δημιουργεί νέα πράγματα. Έτσι κάνει και με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, σώζεται. Δηλαδή, τα αρχαία παρήλθον και δου τα πάντα έγιναν νέα. Και ο άνθρωπος γίνεται νέα κτήσης. Δημιούργημα του Θεού. Προσέργα αγαθά, καθώς έχει προετοιμάσει στον άνθρωπο που θα τον αναγεννήσει νέο δρόμο για να περπατήσει σε έργα τα οποία προετοίμασε προκαταβολής κόσμου ο Θεός για αυτόν, ώστε η ευλογία να είναι πλήρη στη ζωή του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Αγαπητέ Γιάννη, και για την ερώτησή σου, πιστεύω ότι είναι αντιληπτό ότι άλλη είναι η υπόσταση και ο χαρακτήρας του Θεού, ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού, που είναι ο Χριστός, και άλλο είναι ο διάβολος, η πειρασμή του. Ακόμη άλλο είναι και οι δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός. Γιατί μπορεί να φέρει αυτή η αρρώστια, λέει, δεν είναι προς θάνατον, αλλά για την δόξα του Θεού. Δεν είναι γιατί αμάρτησε κανείς, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός δι' αυτής. Όλα όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα είναι κάτω από την έγκριση του Θεού. Και ο διάβολος δεν επιτρέπεται να κάνει, θα μπορούσε να κάνει φοβερά πράγματα στους ανθρώπους, αλλά το απαγορεύεται, δεν το επιτρέπει ο Θεός. Όταν όμως θα φύγει με την αρπαγή της Εκκλησίας, ο έχουν την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη ο Ιησούς Χριστός, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, στον οποίο εδώ την πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, και η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, όταν θα φύγει η Εκκλησία, καθώς θα έρθει ο Χριστός να την παραλάβει, με την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε πράγματι ο διάβολος θα κάνει ό,τι θέλει, ιδιαίτερα στα 3,5 χρόνια, όχι στα πρώτα 3,5, και στα πρώτα θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά ιδιαίτερα στα δεύτερα 3,5 χρόνια, όταν θα τον ρίξει ο Μιχαήλ από τον ουρανό και θα έρθει να κατοικεί πια μόνιμα στη γη, τότε έχει θυμό μέσα, μέγα, θα κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά και πάλι θα νικηθεί, γιατί πολλοί άνθρωποι, καταρχάς ο λαός Ισραήλ, και στη συνέχεια πολλοί άνθρωποι εξ εθνών, δεν θα δεχθούν να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, ούτε να προσκυνήσουν την εικόνα του, ούτε τον Αντίχριστο, και τους οποίους και αυτούς ο Χριστός θα επισυνάξει με τους αγγέλους του πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και για σένα, αδερφέ μου Γιάννη. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και για την ευκαιρία που μας έδωσε να είμαστε μαζί. Και τελειώνοντας, σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.